Καταρχάς, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα, το πανελλαδικό κάλεσμα για διήμερο καλλιτεχνικών δράσεων πανελλαδικό του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου, βρισκόμαστε δεύτερη μέρα στη Θεσσαλονίκη. Μουσικοί, καστικοί, χορευτές, σπουδαστές δραματικών σχολών, φοιτητές μουσικής. Ουσιαστικά να διαμαρτυρηθούμε για τον ένα χρόνο που υπάρχει το lockdown, τον ένα αυτό χρόνο που η κυβέρνηση ουσιαστικά έχει δώσει εκατομμύρια σε κανάλια και ειδικές εταιρείες, αφήνοντας καλλιτέχνες στην πείνα με ψωροεπιδόματα, ουσιαστικά να μας έχουν στην αφάνεια. Εσείς έχετε πάρει κάποια αποζημίωση, όπως παίρνουν, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες, κάποιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι? Φυσικά, και έγινε αγώνας για να συμπεριληφθούν το σύνολο των συναδέλφων, καθώς μόλις άνοιξαν αυτά τα επιδόματα από πέρυσι τέτοια εποχή, ελάχιστοι συνάδελφοι επιδοτήθηκαν. Παλέψαμε, καταφέραμε να έχουμε αρκετούς περισσότερους, αλλά παρόλα αυτά αιτήματα όπως να παγώσουν κάποια χρέη σε δημόσιο και ιδιωτικές εταιρείες, τράπεζες και όλα αυτά έχουν μείνει στον αέρα. Με 500 ευρώ καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να δουλέψουν, να τα βγάλουν πέρα μέσα στον ρημαγδό των εξελίξεων και τις τελευταίες όλες αυτές εικόνες που βλέπουμε καθημερινά. Στενεύει ο κλοίος πάρα πολύ για όλους τους συναδέλφους, όλους τους καλλιτέχνες, και δεν φαίνεται και φως στο τούνελ, να το πούμε έτσι.